Διευρύνονται τώρα οι ορίζοντες του αστεροσκοπείου στον Σκίνακα. Εντάχθηκε μάλιστα σε ένα πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Θα ξεκινήσουμε μία συζήτηση να μάθουμε περισσότερα με τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, διευθυντή του αστεροσκοπείου Σκίνακα. Κύριε Χαρμανδάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μας δίνετε. Και το αστεροσκοπείο του Σκίνακα, αλλά και ο αστρονομικός σταθμός Χολομπόνα στη Χαλκιδική. Σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Θα εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός που θα επιτρέπει, κύριε Χαμανδάρη, τι? Θα επιτρέπει να αυξηθεί η ταχύτητα επικοινωνίας, η οποία έχουμε από τη Γη με τους δορυφόρους. Όπως θα γνωρίζετε, και για τηλεπικοινωνιακούς λόγους χρησιμοποιούνται τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι, η Ελλάδα, για παράδειγμα, όπως γνωρίζουμε, και η επικοινωνία από το έδαφος με το διάστημα και μετά πίσω με το έδαφος γίνεται με ραδιοφωνικά κύματα. Οι νέες τεχνολογίες, αυτό το οποίο μας επιτρέπουν, είναι να χρησιμοποιήσουμε λέιζερ από το διάστημα για να σταλεί αυτή η πληροφορία στο έδαφος. Οπότε, αντί να έχεις ένα μεγάλο δορυφορικό πιάτο, σαν αυτά που υπάρχουν, για παράδειγμα, στις θερμοπύλες στην Ελλάδα, όπως ίσως γνωρίζετε, αλλά και σε άλλα μέρη, να χρησιμοποιούνται οπτικά τηλεσκόπια, έτσι ώστε αυτά τα οπτικά τηλεσκόπια να παίρνουν το φως που έρχεται από το διάστημα και να το διανέμουν με οπτικές ίνες στο έδαφος. Και το μεγάλο αβαντάζ με αυτά είναι ότι η παροχή πληροφορίας γίνεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί ο όγκος πληροφορίας ο οποίος μπορεί να έρθει με το οπτικό φως σε σχέση με τα ραδιοκύματα είναι πολύ περισσότερο. Ποιες οι προϋποθέσεις, βέβαια, σωστά, νέοι ορίζοντες. Ποιες οι προϋποθέσεις τώρα ένταξης σε αυτό το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος? Αυτό το πρόγραμμα του, ναι, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος είναι κάτι στο οποίο η Ελλάδα, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ουσιαστικά το έχει ενστερνιστεί. Άνθρωποι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος μας επισκέφτηκαν πέρυσι το καλοκαίρι για να δουν τις υποδομές πάνω στο Σκίνακα. Τους στείλαμε πλέον πληροφορίες στο φθινόπωρο. Θεώρησαν ότι, όπως ήταν και αναμενόμενο άλλωστε, ότι πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα να ενταχθούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει η ποιότητα των υποδομών που ήδη έχουμε είναι αυτή. Ο καιρός στην Κρήτη είναι πάρα πολύ καλός, γιατί όπως γνωρίζετε, ένα από τα χαρακτηριστικά ίσως για αυτό το τρόπο επικοινωνίας είναι θα πρέπει να μην υπάρχουν σύννεφα. Σε αντίθεση με τα ραδιοκύματα που περνάνε μέσα από τα σύννεφα, το οπτικό φως, αν υπάρχει νέφωση, δεν μπορεί να περάσει και να φτάσει από το διάστημα προς το τηλεσκόπιο. Οπότε, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο καιρός στην Κρήτη είναι πάρα πολύ καλός και γι' αυτόν τον λόγο και στην βουνοκορφή του Σκίνακα μπορούμε να κάνουμε πολύ καλή σχέση. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, κύριε Χαρμανδάρη, θα παρέχονται υπηρεσίες πλέον τόσο σε επιχειρήσεις έρευνας, αλλά και διάσωσης, αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις. Σωστά, δηλαδή έκτακτη περίπτωση σε φυσικές καταστροφές. Ακριβώς. Ο ρόλος του αστεροσκοπείου μέχρι τώρα, και είναι έτσι ενδιαφέρον να το σκεφτούμε, διότι φέτος το 2021 συμπληρώνονται, στις 16 Απριλίου μάλιστα, συμπληρώνονται 35 χρόνια από τα εγκαίνια του αστεροσκοπείου Σκίνακα. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο σκοπεύουμε να το γιορτάσουμε και εμείς σε ένα-δύο μήνες από τώρα. Αλλά ο πρώτος του ρόλος ήταν καθαρά εκπαιδευτικός. Ήταν ένα πανεπιστήμιο, ένα αστεροσκοπείο το οποίο φτιάχτηκε για να υποστηρίξει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ που μόλις τότε είχε ιδρυθεί και αγκαλιάστηκε πραγματικά. Αν δεν υπήρχε συνεισφορά του Δήμου Αμπλίων, δεν θα είχε γίνει το αστεροσκοπείο. Και βέβαια. Ναι, ναι, ολοκληρώστε. Και αυτός ο ρόλος, ο αρχικά εκπαιδευτικός ρόλος, και στη συνέχεια με το καινούριο τηλεσκόπιο που πήραμε το 1995, αμυγός ερευνητικός επίσης, καθιέρωσε τουλάχιστον στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς το αστεροσκοπείο Σκίνακα σε ένα πολύ δραστήριο ερευνητικό και εκπαιδευτικό αστεροσκοπείο. Τώρα ανοίγει και ένας νέος ορίζοντας, ένας τρίτος πυλώνας θα έλεγα εγώ, ο οποίος είναι επιχειρησιακός, που επιπλέον το αστεροσκοπείο με ένα καινούργιο τηλεσκόπιο το οποίο προσπαθούμε να αποκτήσουμε και ελπίζω να το έχουμε μέσα στα επόμενα χρόνια, θα βελτιωθούν επιπλέον οι υποδομές τους, θα συνδεθεί με οπτική ίνα από την κορυφή του τηλεσκοπίου μέχρι το Ηράκλειο και στη συνέχεια την υπόλοιπη Ελλάδα. Και με αυτόν τον τρόπο επιχειρήσεις από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό που θέλουν να έρθουν σε επαφή με δορυφόρους θα χρησιμοποιούν τις υποδομές του αστεροσκοπείου Σκίνακα ως σταθμό για αυτή την επικοινωνία.
Αυτό θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή, ναι, γιατί για να κατασκευαστούν όλα αυτά θα πρέπει να, άνθρωποι να τα κάνουν. Αλλά επίσης θα δώσει και επιπλέον δυνατότητες στη χώρα μας, μια από αυτές τις υπηρεσίες η χώρα μας, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, ακόμη και το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο εμπλέκεται σε αυτά, θα μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν για το καλύτερο. Και βέβαια μόνο θετικά θα προκύψουν και για απομακρυσμένες περιοχές. Ακριβώς. Γιατί, στο μέτωπο των τηλεπικοινωνιών, εκεί αναφέρομαι. Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται είναι, όπως θα ξέρετε όσοι αρκετοί στην Κρήτη το έχουν δει, είναι για να αναπτυχθεί μια περιοχή πρέπει να πάει ρεύμα. Και όποιος θα είναι αυτός ο πρώτος που θα φέρει τις κολόνες της ΔΕΗ και θα πληρώσει κάτι παραπάνω, όλοι οι άλλοι στην γειτονιά θα τον ευνοούν, γιατί μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο, μάλιστα, να αποκτήσουν αυτή την πρόσβαση στο δίκτυο. Έτσι, αντίστοιχα, αν φτάσουμε μέχρι την κορυφή του Ψιλορίτη, περνώντας από τα Ανώλια, αυτή η υποδομή, αυτή η πνευματική σύνεση, ναι, θα βοηθήσει οτιδήποτε άλλη δραστηριότητα θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή, μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής. Οπότε νομίζω τα ωφέλη θα είναι πάρα πολύ καλά και μακροπρόθεσμα, όπου έχει σημασία. Κύριε Χαρμανδάρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο και την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.